Δείτε σήμερα στο Κος TV. Νεκρός βρέθηκε στις 12 παρατέταρτο το βράδυ ο 80χρονος άνδρας, ο οποίος αγνοούταν από το μεσημέρι της Δευτέρας. Συνεχίζονται οι εργασίες αποψήλωσης και καθαρισμού στη δημοτική κοινότητα Σφενδιού με την ενίσχυση του προσωπικού στο πράσινο για τις αυξημένες ανάγκες της περίοδου, ενώ τις επόμενες ημέρες στα συνεργεία θα ξεκινήσουν καθαρισμούς και αποψηλώσεις στη δημοτική κοινότητα Πηλίου. Τεράστια ταλαιπωρία βιώνουν οι συνταξιούχοι και οι συμπολίτες μας αυτές τις μέρες εξαιτίας του καύσωνα και του γεγονότος ότι είναι υποχρεωμένοι να στέκονται σε ουρές έξω από τις τράπεζες, τηρώντας τα μέτρα για προστασία από τον κορονοϊό. Με κουκλοθέατρο και ζωγραφική συνεχίζει τη δημιουργική απασχόληση για παιδιά σταθερινά υποκράτεια στον αύριο χώρο του Λογογραφικού Μουσείου. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου επιστρέφει για 5η χρονιά με συνολικά 24 ντοκιμαντέρ. Ο πρόεδρος του ΣΕΜΕΚ και δημοσιογράφος Στάθης Πίτσης από το Βήμα της ΚΟ αναφέρεται στο συνεργάτη του Στέργο Χατζηστέργο και τις επιτυχίες του ΑΟ Πηλίου και της ΑΕ Δικαίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένα θλιβερό περιστατικό συνέβη το πρωί σήμερα σε μονάδα της ΚΟ όταν ένας ανθυπασπιστής αυτοπυροβολήθηκε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο ανθυπασπιστής, ο οποίος υπηρετούσε σε μονάδα της ΚΟ, 45 ετών, τραυματίστηκε θανάσιμα από όπλο ευρισκόμενος εντός του στρατοπέδου. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού σε ανακοίνωσή του εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στους οικείους του. Νεκρός βρέθηκε χθες στις 12 παρατέταρτο τη νύχτα ο 80χρονος άνδρας, ο οποίος αγνούταν από το μεσημέρι της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε φύγει από το σπίτι του για να μαζέψει σίκα, χωρίς όμως να επιστρέψει, με αποτέλεσμα η οικογένειά του να ενημερώσει τις αρχές για την εξαφάνισή του. Το μηχανάκι του 80χρονου ξέφυγε της πορείας του, με αποτέλεσμα από την πτώση να χάσει τη ζωή του, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία. Στο σημείο μετέβη και ο αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου, Σταμάτης Καμπουράκης, καθώς και αρκετοί κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι επιχείρησαν τον εντοπισμό του. Αργά το απόγευμα, γύρω στις 7.30, με ενημέρωσε ο επιχειρησιακός συντονιστής ότι δέχθηκε μία κλήση από την πυροσβεστική για να μπορέσουμε, μάλλον η οποία ήθελε να συνδράμουμε με τις δικές μας δυνάμεις, στην ανέβρεση ενός συντοπίτη μας από την Κέφαλο. Εμείς αμέσως με τους εθελοντές και το κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας ανεβήκαμε και πήγαμε στην Κέφαλο, ξεκινήσαμε την αναζήτηση του αγνοωμένου και δυστυχώς γύρω στις 11.30-12 παρά βρέθηκε από κάποιους άλλους συντοπίτες μας σε ένα δύσβατο σημείο. Προφανώς είχε χάσει τις αισθήσεις του άνθρωπος. Οδηγούσε μηχανάκι. Ναι, βρέθηκε το μηχανάκι πεσμένο μέσα σε ένα έτσι πιο θαμνώδες σημείο. Θαμνώδες σημείο, και ο άτυχος συντοπίτης μας λίγο πιο κάτω, χωρίς αισθήσεις, και από ό,τι μετά στη συνέχεια έσπευσε η γιατρός εκεί πέρα, η αγροτική του χωριού, επιβεβαίωσε το θάνατό του. Πόσες ώρες αγνοούταν ο συμπατριώτης μας? Από όσο γνωρίζω, είχε φύγει το πρωί, ήπιε με κάποιους άλλους συμπατριώτες του καφέ και στη συνέχεια τους είπε ότι ήθελε να πάει μία βόλτα να κόψει κάποια σίκα. Γύρω στις 12, μία η ώρα, οι συγγενείς του ανησύχησαν και από εκείνη την ώρα, αφού ενημέρωσαν την αστυνομία και δεν ξέρω ίσως την πυροσβεστική, νομίζω ότι ξεκίνησαν οι ενέργειες της αναζήτησης τους. Σε εμάς η δική μας υπηρεσία ενημερώθηκε από την πυροσβεστική γύρω στις 7 και κάτι το απόγευμα. Ο κύριος Καλιμιοναρής, ο επιχειρησιακός συντονιστής, αμέσως με ενημέρωσε. Αμέσως του είπα να συντονίσει το κλιμάκιο πάνω στην Κέφαλο και να ξεκινήσει η αναζήτηση. Η αναζήτηση είχε εστιαστεί εκεί στην περιοχή των Ερημιώνα? Παντού. Πρέπει να σας πω ότι οι άνθρωποι και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και της ελληνικής ομάδας διάσωσης, όλοι μαζί. Ήταν πολύ και οι κάτοικοι, από ό,τι έχουμε μάθει, οι εθελοντές, οι οποίοι έτρεξαν να βοηθήσουν την οικογένεια. Υπήρξαν αρκετοί και, όπως σας είπα, ευτυχώς γνώριζαν καλά την περιοχή, καθοδηγούσαν εμάς και βρέθηκε από συντοπίτες του, οι οποίοι από όσο γνωρίζω ήταν και κυνηγοί, και ήταν ένα μέρος στο οποίο, στην περιοχή, ο δρόμος προς Λιμιώνα, τον οποίο είχαν αφήσει, είχε περάσει μάλιστα, μου φαίνεται, είχαν περάσει κάποιοι από εκεί, αλλά δεν είχαν δώσει τη δέουσα σημασία. Οπότε εκεί έδωσαν περισσότερη προσοχή και αφού είχαμε εγκαταλείψει σε εισαγωγικά τις έρευνες, γιατί είχε σκοτεινιάσει,
μία τελευταία προσπάθεια και εκεί τον εντόπισαν τον άτυχο συντοπίτη μας. Τα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα τη Χάλκη και την Ρόδο πρόκειται να επισκεφθεί την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στο μνημόσυνο του αείμνηστο καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού και στα εγγένεια του Κέντρου Υγείας του νησιού, το Πολυατρείο, το οποίο θα λάβει το όνομα του εκλειπώντος καθηγητή και βουλευτή Δημήτρη Κρεμαστινού. Συνεχίζονται οι εργασίες αποψήλωσης και καθαρισμού στη δημοτική κοινότητα Σμενδιού με την ενίσχυση του προσωπικού στο πράσινο για τις αυξημένες ανάγκες της περίοδου. Ενώ τις επόμενες ημέρες τα συνεργεία θα ξεκινήσουν καθαρισμούς και αποψηλώσεις στη δημοτική κοινότητα Πηλίου, όπως μας ενημερώνει ο Μιχάλης Γιοργαλής, πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Σμενδιού, και ο Νίκος Πατάκος, κοινοτικός σύμβουλος. Εδώ και δύο εβδομάδες βρισκόμαστε στο νότιο Ζυπάρι, στη νότια πλευρά του Ζυπαριού. Είναι στο εντός σχεδίου, έχουμε ξεκινήσει πολύ εντατικά, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι περίπου άλλες 2-3 ημέρες που χρειαζόμαστε για να τελειώσουμε το πάνω το ζυπάρι και τις επόμενες ημέρες και νομίζω μετά το 15 Αύγουστο ξεκινάμε να καθαριστεί και το κάτω το ζυπάρι. Δύσκολες οι εργασίες γιατί είναι πολλά τα χόρτα, πολλά τα σκουπίδια, η ζέστη είναι πολύ μεγάλη, αφόρητη και δυστυχώς τα παιδιά υποφέρουν και όλες οι εργαζόμενοι και το βάρος όλο αυτό πέφτει πάνω στα παιδιά του Πρασίνου δυστυχώς που δίνουν τη ψυχή τους για το καλύτερο συντονισμό, καλύτερο καθαρισμό. Σήμερα έχουμε μαζί μας και τον κοινοτικό σύμβολο από την ΚΟ με το συνεργείο που έχει έρθει από την ΚΟ, τον κύριο Νίκο Πατάκο. Ενισχυθεί δηλαδή η δυνάμεις εδώ. Έχει ενισχυθεί στα πλαίσια να εντατικοποιήσουμε λίγο το κοινότητα Ασφενδιού και Πηλή που χρειαζόμαστε μία ενίσχυση. Ήρθε λοιπόν ο Νίκος εδώ με το συνεργείο από την πόλη και θα μείνει 3-4 μέρες εδώ στο Ζυπάρι και μετά, αμέσως μετά πηγαίνουν στο Πηλή από ό,τι γνωρίζω. Εντάξει, κοίταξε, εμείς συνεχίζουμε τους καθαρισμούς. Σε επόμενες ημέρες, τώρα σήμερα άλλο ένα συνεργείο βρίσκεται ήδη στο Χριστό, στον Ασώματο, γιατί στο κημητήριο που πρέπει να καθαρίσουμε, γιατί αύριο είναι η γιορτή. Περιλαμβάνει, Δευτέρα θα είμαστε στην Ζιά που πρέπει να κάνουμε και την προετοιμασία στην Παναγιά, στη Ζιά, καθαρισμούς, τα απαραίτητα πλησίματα και σπρισίματα. Αμέσως μετά είναι στην Ευαγγελίστρια, πρέπει και εκεί να γίνει ένας καθαρισμός. Και μετά θα πάμε και στο Λαγούδι, στο εσωτερικό, στην Παναγιά στο Λαγούδι, να καθαρίσουμε και εκεί. Έτσι ώστε εν όψη της Παναγίας. Παναγιές έχουν έτσι έχουν τη μυητική τους, τη χάρη τους και πρέπει που θα επισκεφτεί και ο κόσμος και πρέπει να καθαρίσουμε λίγο τους χώρους εκεί πέρα. Όχι μόνο για την. Εν ώψη της Εκκλησίας, αλλά και για τον κόσμο που μένουν εκεί πέρα μόνιμοι κάτοικοι, αλλά να καθαρίσουμε. Οπότε λοιπόν μετά τις 15 Αυγούστου εντατικά συνεχίζουμε και πιστεύω ότι μέχρι τέλη Αυγούστου το ζυπάρι δηλαδή θα είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Κύριε Γεωργαλή, σε ό,τι αφορά την αποκομιδή των βαρέων αντικειμένων, τι γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση? Εκεί έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, αυτό που εντοπίζουμε σε κάθε γωνιά μέσα στο ζυπάρι. Και εδώ θέλω να εκφράσω και ένα παράπονο, και όχι μόνο από μένα, και από τους συναδέλφους του κοινοτικού συμβούλου. Και θα είναι ένα θέμα το οποίο θα το βάλουμε στο επόμενο τοπικό συμβούλιο. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα είμαι ξεκάθαρος. Δεν μπορεί μία ανακαίνιση ενός σπιτιού να βρίσκουμε είδη υγιεινής από μπάζα και από διάφορα είδη υγιεινής σε κάθε γωνία. Στρώματα, καναπέδες, όλα αυτά τα αντικείμενα. Οι συμπολίτες τι μου λένε? Πρόεδρε, ήρθε την Παρασκευή και τα πήρες, αλλά δυστυχώς την Δευτέρα, την Κυριακή το βράδυ τα ξανά έβγαλαν. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε πολύ αυστηροί στο θέμα της διαχείρισης, στο να παίρνουμε τα πράγματα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, θα σταματήσουμε να παίρνουμε κάποια αντικείμενα από σπίτια δεξιά και αριστερά, τα οποία δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένη η κοινότητα και ο Δήμος να παίρνει την ανακαίνιση ενός σπιτιού την οποία γίνεται σε ένα, καταλαβαίνετε. Οπότε λοιπόν εμείς θα μπορούμε να παίρνουμε μια αίτηση για ένα στρώμα που θα είναι μια ανάγκη μιας ηλικιωμένης γυναίκας, ένα καναπέ, μια καρέκλα, αλλά όχι αυτό το κακό που γίνεται σε όλο το ζυπάρι και όχι μόνο και στο Τιγκάκι και στη Ζιά. Δηλαδή κάπου πρέπει να περιοριστεί αυτό, κάπου πρέπει να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας ως πολίτες. Μπορούμε να καλέσουμε ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο να συνδράμει και να πάρουμε τα μπάζα μας από το σπίτι μας. Δεν μπορεί ο Δήμος, δεν έχει και τις δυνατότητες να μπορεί να συνδράμουν αυτοί οι άνθρωποι και να καθαρίζουμε σε εντατικούς ρυθμούς, πέρα από τις εργασίες που έχουμε, να μαζεύουμε και τα πράγματα των ιδιωτών. Κύριε Πατάκο, και εσείς έχετε έρθει εδώ πέρα να ενισχύσετε, όπως λέει και ο Πρόεδρος, την περιοχή και το ζυπάρι και στη συνέχεια το Πηλή. Αυτό ακριβώς κάναμε και εμείς. Ήρθαμε από την πόλη να βοηθήσουμε λίγο το ζυπάρι γιατί έχει μείνει πίσω και να προχωρήσουμε και να πάμε και στο κάτω ζυπάρι και μετά να φτάσουμε μέχρι το Πηλή. Είναι αναγκαίο έτσι η ενίσχυση γιατί... Ναι, είναι αναγκαίο, είναι. Είναι γιατί τα χόρτα έχουν ξεφύγει.
πρέπει να τα καθαρίσουμε. Γενικότερα δύσκολες συνθήκες και με τις υψηλές θερμοκρασίες για τους εργαζόμενους. Είναι πολύ ζέστη, οι εργαζόμενοι υποφέρουν και αυτοί, αλλά συνδράμουν, τι να κάνουμε. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί για ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό έτσι ό,τι αφορά το πλάνο των εργασιών που το πράσινο γενικότερα προσπαθεί αυτό το διάστημα να επιταχύνει? Πάντα προσπαθούμε να καθαρίσουμε και να φτιάξουμε τον κόσμο, γιατί είναι. Τι να πω, έχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να τα καθαρίσουμε. Από την 1η Ιουλίου, οπότε και έγινε το restart για τον ελληνικό τουρισμό, έως τις 31 Ιουλίου στα αεροδρόμια της Ρόδου, της ΚΟ, Σαντορίνης και Μυκόνου και Καρπάθου αφήθησαν συνολικά 243.000 προερχόμενοι από ξένες χώρες. Στον αριθμό αυτό δεν συνυπολογίζονται οι επισκέπτες που έρχονται με εσωτερικές πτήσεις μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου Βενιζέλος, όπου ούτε και οι ταξιδιώτες που μεταβαίνουν στους προορισμούς μέσω ακτοπλοείας. Στην ΚΟ για τον Ιούλιο μήνα αφήχθησαν 63.000 επιβάτες μέσω 466 διεθνών πτήσεων. Με τη θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης ενέκρι την εκταμείευση 130 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή των τριών κλειστών ελεγχόμενων κέντρων νήσων στη Σάμο, Λέρο και την ΚΟ. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου στα νησιά Σάμο, ΚΟ και Λέρο. Η αύξηση στην πληρότητα των πλοίων έφερε και την υποχρεωτική χρήση μάσκας προσώπου για τους επιβάτες ακόμα και στον χώρο του καταστρώματος. Την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου για τους ταξιδιώτες στα πλοία ακόμα και στον χώρο του καταστρώματος ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας. Τεράστια ταλαιπωρία βιώνουν οι συνταξιούχοι και οι συμπολίτες μας αυτές τις μέρες εξαιτίας του καύσωνα και του γεγονότος ότι είναι υποχρεωμένοι να στέκονται σε ουρές έξω από τις τράπεζες, στηρώντας τα μέτρα για προστασία από τον κορονοϊό. Πολλοί είναι ο κόσμος που διαμαρτύρεται γιατί έξω από τράπεζες και δέκο δεν υπάρχουν ούτε στέγαστρα, ούτε ένα παγκάκι, ούτε μία καρέκλα για να μπορεί να καθίσει ένας ηλικιωμένος για να αντέξει στη γραμμή μέχρι να εξυπηρετηθεί. Πολλές είναι οι καταγγελίες συμπατριωτών μας για την μεγάλη αναμονή έξω από τις τράπεζες με ουρές κάτω από τον ήλιο σε υψηλές θερμοκρασίες. Και αυτή είναι η εικόνα που συμβαίνει στις περισσότερες τράπεζες και τον κόσμο να διαμαρτύρεται για τις υψηλές θερμοκρασίες και το ότι οι τράπεζες δεν φροντίζουν να έχουν έστω μία ομπρέλα. Να σας ρωτήσουμε σε ό,τι αφορά την αναμονή έξω από τις τράπεζες, επειδή πολλοί γενικότερα διαμαρτύρονται για τις υψηλές θερμοκρασίες, ότι δεν υπάρχουν ομπρέλες. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται λίγο, εφόσον από εδώ και πέρα είναι τα μέτρα. Δεν ξέρω τώρα. Σας ενοχλεί το ότι κάθεστε αρκετές ώρες? Άμα είναι να περιμένεις πολλή ώρα, ναι, είναι λίγο ενοχλητικό ο ήλιος. Αλλά τι να κάνουμε, τώρα πρέπει να προσαρμοστούμε με τα νέα δεδομένα. 2 ώρες είμαστε εδώ πέρα. Ένα ταμείο λειτουργεί 2 ώρες. Γίνεται για μια συναλλαγή 2 ώρες. Γίνεται, αυτό δεν γίνεται. Ακόμα και 10.000 να βάζει τόσες ώρες με το μηχάνημα δεν τα κάνουν αυτά. Όταν βάζουν 100 μέσα ραντεβού και 100 γνωστούς και αφήνουν τους άλλους απ' έξω και ιδιαίτερα σε μεγάλες ηλικίες, τι περιμένεις? Δεν υπάρχει κάποιο έτσι, μέτρο για τους μεγαλύτερους ηλικίες? Πώς, καθίστε όπου βρείτε. Μόνο αυτό. Εγώ από τη δουλειά μου έφυγα για να κάνω τις εταιρείες δουλειά και δεν με αφήνουν να μπω. Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι από τον ήλιο έτσι εδώ? Δεν τους ενοχλούνε, αυτοί είναι μες στη δροσιά. Γιατί δεν τους ενοχλούνε, μόνο σε εμάς ενοχλεί. Μάλλον γέμισαν οι τράπεζες με λεφτά και γι' αυτό δεν θέλουν άλλα. Και εσείς τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Ότι και εγώ 2 ώρες είμαι εδώ και τίποτα, περιμένουμε. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Το ότι δεν έχει η τράπεζα έστω κάποιο ένα καιρό μέρος για να περιμένετε σε όλη αυτή τη μεγάλη αναμονή. Βέβαια. Εμένα η μαμά μου είναι 94 χρονών, οπότε εγώ πρέπει να έρθω να κάνω τις δουλειές της και χάνω και εγώ χρόνο από τη δουλειά μου, εννοείται. Μεγάλη αναμονή. Διαμαρτύρεστε, τι σας λένε από την τράπεζα? Τίποτα. Περιμένετε. Τίποτα δεν λένε. Και εσείς στην αναμονή, πόσο δύσκολο είναι και για εσάς? Πάρα πολύ δύσκολο. Έχω φύγει από τη δουλειά, κοιτάξτε, να με δει και το φοιτητικό τώρα. Νομίζω είμαι μία ώρα εδώ. Μία ώρα. Ορίστε. Κάτω από τον ήλιο, σας βλέπω ιδρωμένος, κουρασμένος. Τι να κάνεις. Τι σας λένε από την τράπεζα? Ένα ταμείο. Είμαστε στο stand-by, στη λίστα αναμονής. Δεν έχουν αυξηθεί προφανώς το προσωπικό και εκείνοι για να ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις? Όχι, δεν μπορούμε να ρίχνουμε όλα πάνω του στάδικα. Πού είσαι τώρα, διαδιαμονή, περίπου στο 2 ώρο είναι η αναμονή? 2, 2,5. Μεγάλη ώρα.
Η ίδια εικόνα παρατηρείται και εδώ έξω από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, με τον κόσμο να ψάχνει λίγο σκιά κάτω από τα δέντρα για να δροσιστεί, περιμένοντας να μπει μέσα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Μένουμε τουλάχιστον μία ώρα εδώ, όλοι μας. Είναι δηλαδή μεγάλη η ώρα της αναμονής. Τι να ξέρω, πώς δεν είναι. Και χτες ήμουν εδώ και την Πέμπτη ήμουν εδώ και σήμερα είμαι πάλι εδώ και περιμένω. Τι σας λένε οι αρμόδιοι μέσα? Περιμένετε. Περνάνε μόνο αυτοί που πληρώνουν το λογαριασμό. Οι άλλοι δεν περιμένουν στη σειρά. Έχει να κάνει μήπως με την μείωση προσωπικού ίσως? Μάλλον. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Εσείς περιμένετε, πόση ώρα περιμένετε? 2 ώρες περιμένω. 2 ώρες? Ναι. Τι είναι αυτό το οποίο σας λένε? Χτες είχα έρθει και ήταν πάρα πολύ κόσμο και επειδή είχε ήλιο σηκώθηκα και έφυγα. Δεν άντεχα. Είναι υψηλές θερμοκρασίες και από το βλέπουμε δεν υπάρχει ούτε μια ομπρέλα εδώ. Ναι. Τι σας λένε εδώ οι αρμόδιοι? Περιμένουμε σειρά. Έχετε κάποια αναμονή, κάποιο χαρτάκι ή απλά... Όχι, okay, εγώ θέλω να κάνω διακοπή ρεύματος, αλλά πρέπει να περιμένω να τελειώσουν αυτοί που είναι πάνω για να κατεβούν και μετά να ανέβω εγώ. Μάλιστα. Εσείς? Και εσείς πόση ώρα περιμένετε? Εγώ δεν έχω πολλή ώρα, αλλά περιμένω κι εγώ. Αλλά μια ερώτηση θέλω να κάνω, αλλά θα με φάει εδώ πέρα το λιοπύρι. Και υπάρχει κάποιο μέτρο για εσάς τους μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία για να σας εξυπηρετήσουν? Τίποτα. Αυτό το χάλι είναι κάθε μέρα εδώ πέρα που περνάω, βλέπω πολύ ταλαιπωρία. Και βλέπω ότι αναζητάτε λίγο σκιά για να... Ναι. Από τον ήλιο φεύγουμε. Δεν σας υπάρχει λίγο χώρο να κάτσουμε μέσα το λάστο. Βλέπω ότι ψάχνετε να βρείτε μια σκερό σημείο να κουμπίσετε. Έτσι, όπως το λέτε. Τι να κάνουμε. Βλέπω και εσείς ψάχνετε να βρείτε ένα σκερό μέρος για την ώρα που περιμένετε εδώ έξω από τις εγκαταστάσεις ΔΕΗ. Ναι. Πόση ώρα περιμένετε κι εσείς? Περίπου 1/4. Εσείς είστε από τους τελευταίους. Ναι. Γενικότερα ο κόσμος διαμαρτύρεται για τη μεγάλη αναμονή και μάλιστα έξω στον ήλιο. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ κάτω από το δέντρο. Αναζητείτε όλη τη σκιά. Η αλήθεια είναι πάντα κάνουμε τις συναλλαγές με το ίντερνετ, με τον υπολογιστή, αλλά τώρα είναι κάτι προσωπικό που θα θέλαμε κάτι να ρωτήσουμε για εξυπηρέτηση κάτι. Καλή αναμονή. Ευχαριστώ Μαρία μου, καλημέρα. Από τις 9 η ώρα. Από τις 9 η ώρα και είναι 10:30 και βγήκα να πληρώσω και μου λέει δεν δεχόμαστε μετρίδα, μόνο λέει κάρτα. Άντε τώρα να πάω αλλού να βάλω λεφτά στην τράπεζα να πληρώσω με κάρτα. Τι χάλι είναι αυτό? Είναι δύσκολο και από ό,τι βλέπουμε περιμένω πολύ. Ένας, μέσα στον ήλιο, ένας. Η ΔΕΗ μόνο να παίρνει. Μόνο να παίρνει, τίποτα άλλο. Με ενοχλεί, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Περιμένω εδώ κάπου μια ώρα είναι εδώ. Μια ώρα? Τι σας λένε γενικότερα από τη ΔΕΗ, δηλαδή βγαίνει κάποιος και σας ενημερώνει για την αναμονή? Βγαίνει μια κοπέλα και μας λέει ότι συγγνώμη, αλλά θα καθυστερούμε λίγο. Αλλά ήρθαστε... Αυτό με τι έχει να κάνει, με την έλλειψη προσωπικού, μείωση λόγω του 15 Αύγουστου με τις άλλες? Μάλλον, δεν ξέρω. Απλά περιμένουμε εδώ, μέσα στον ήλιο. Την αντατικοποίηση των ελέγχων αναφορικά με την πιστή απαρέκλητη τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς της νόσου COVID-19 από όλους τους εποπτικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς συζητά με επιστολή του έπαρχος ΚΟ Γιάννης Καμπανής, κρούοντας έγκαιρα τον κόδωνα του κινδύνου. Ο έπαρχος ΚΟ ευχαρίστησε τον αστυνομικό διευθυντή ΚΟ Πιπέρη Ευάγγελο, ο οποίος είναι αργός στην εφαρμογή σχετικών νόμων και κείμενων διατάξεων και κάλεσε φορείς και συλλόγους κάθε είδους εκδήλωση σε κλειστό ανοιχτό χώρο να την καταργήσουν και για να μην επιφέρει συνωστισμό και ειδικά με την χρήση μάσκας η οποία θα μπορούσε να αποτέλεσει εστία υπερμετάδοσης του αόρατου θανατηφόρου ιού. Με κουκλοθέατρο και ζωγραφική συνεχίζει τη δημιουργική απασχόληση για παιδιά στα θερινά Ιπποκράτεια στον αύριο χώρο του Λογογραφικού Μουσείου με την Ελένη Διακοπαναγιώτη και να δείχνει αυτοσχέδιες κατασκευές για κούκλες και την Ξανθή Πιαγρέλη να μαθαίνει τεχνικές ζωγραφικής στα παιδιά. Ξεκινήσαμε λίγο με την ιστορία του κουκλοθεάτρου και προσπαθήσαμε με τα παιδιά να φτιάξουμε από την αρχή, δηλαδή είμαστε στο σπίτι μας με τους φίλους μας. Πώς μπορούμε να κάνουμε θέατρο, κουκλοθέατρο? Έτσι λοιπόν γι' αυτό θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ ερασιτεχνικά όλα αυτά, με ό,τι έχουμε στο σπίτι, μάλιστα τους πρότεινα και για κουρτινάκια να βάλουν ακόμα και τη μαξιλαροθήκη αν δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα σεντόνια της μαμάς. Μία ωραία ιστορία, φίλους, παρέα
και μια χαρά. Όλα γίνονται. Λίγα ματάκια βάζουμε σε αντικείμενα που δεν θέλουμε να προσωποποιήσουμε αν δεν έχουμε κούκλες και παίζουμε κουκλοθέατρο και περνάμε ωραία. Το κουκλοθέατρο είναι ένα διαχρονικό παιχνίδι το οποίο αγαπούν τα παιδιά. Ναι, ναι. Τους αρέσει πάρα πολύ. Και αν δείτε, η δυσκολία σε αυτή την. Αυτή την ώρα, ας πούμε, είναι ότι είναι παιδιά διαφορετικής ηλικίας. Όμως, τραβάς το ενδιαφέρον και το κουκλοθέατρο τραβάει το ενδιαφέρον στα παιδιά κάθε ηλικίας. Είτε στην κατασκευή της κούκλας, είτε στο να φτιάξουν πράγματα, είτε στο να παίξουν, να ακούσουν μουσική, να ακούσουν κάτι και να μπορέσουν να το παίξουν. Νομίζω ότι το διασκέδασαν και βρήκαν και έναν τρόπο για να μπορούν να κάνουν και εκείνοι. Λέμε ότι τους δείξετε και κάποιους τρόπους να φτιάξουν το αυτοσχέδιο δικό τους κουκλοθέατρο. Ποια πράγματα μέσα από το σπίτι τους προτείνατε έτσι να χρησιμοποιήσουν? Εμείς τώρα χρησιμοποιήσαμε την ιστορία του Νικόλα, έτσι. Οπότε χρησιμοποιήσαμε και προσωποποιήσαμε κάποια μουσικά όργανα που ενδεχομένως να έχουμε στο σπίτι μας. Τους βάλαμε ματάκια, μητούλα κτλ. Και τα κάναμε προσωπάκια. Έχω χρησιμοποιήσει και δύο κούκλες. Μία είναι το εμπόριο και άλλη μία που έχω φτιάξει εγώ. Όπως έχουν μάθει τα παιδιά την τεχνική του χαρτοπολτού και του παπιέ μασέ, όπως μου είπανε. Οπότε μπορούν να φτιάξουν κουκλίτσες κτλ. Κατά τα άλλα, μπορούμε από ένα πιρούνι, ένα κουτάλι, μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορούμε να. Ας επιτρέπει η μαμά βέβαια και ο μπαμπάς, μπορούμε να πάρουμε από το σπίτι και να μπορέσουμε να κάνουμε κούκλα. Φτάνει να του βάλουμε ματάκια και ένα στόμα. Έχετε δύο πολύ όμορφες νότες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν η κυρία Αλεξάνδρα Ημίρα, που πάντα το βοηθάει και είναι πολύ γνωστή για την καλλιτεχνική της έτσι φύση, όταν λοιπόν της είπε ότι θα κάναμε αυτό το παραμύθι του Νικόλα σήμερα στο Χάνι, μου έφτιαξε αυτές τις πολύ όμορφες νότες για να τις χαρίσει στα παιδιά με όλη την αγάπη. Είναι φτιαγμένη από πυλό. Είναι φτιαγμένη από πυλό. Και έχει βάλει ένα. Ναι, 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 τα έχει ζωγραφίσει, τα έχει κάνει μαύρα και τους έχει βάλει αυτά. Είναι πάρα πολύ πολύ εύκολο αυτό να γίνει. Ακόμα και ένα γλυφιτζούρι μπορείς να πάρεις και να του βάλεις μάτια και να παίξεις και να το κάνεις κούκλα. Αυτό βέβαια είναι κάτι άλλο, είναι καλλιτεχνικό, είναι της κυρίας Αλεξάνδρας. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και εμείς και τα παιδιά. Αγάπη, δεν είναι η καφιτιά αυτή, μου χάρισαν πέρσι τα Χριστούγεννα. Όλοι μαζί, παιδιά. Μουσική, είπατε όλοι μαζί. Μην το γνωρίζεις και πού μένει. Φυσικό. Εδώ παρακάτω στην ομάδα τα μπράου. Ελάτε να σας δείξω. Η πρωί το καταγωρία. Όλοι παρέα και την οδό με τα μπράου. Έχω μια ιδέα. Η Πορδούλη. Κι αυτή δεν πέφτουν όλοι μαζί περπατώντας. Έτσι θα μας ακούσει η κυρία μουσική και όλοι συμφώνησαν. Είναι καιρός τα παιδιά να μπουν στο μαγικό κόσμο της ζωγραφικής. Να μάθουν σιγά σιγά να δημιουργούν. Δεν υπάρχει πιο όμορφη απασχόληση από τη ζωγραφική. Να κολυμπάνε σε όλα τα χρώματα και να τα συνδυάζουν. Το κολυμπάνι είναι σε εισαγωγικά μεταφορικά. Να τα συνδυάζουν και να φτιάχνουν όμορφα πραγματάκια. Φυσικά θα ξεκινήσουν με τα πιο απλά. Θα σχεδιάσουν λουλουδάκια, πεταλουδίτσες, θα σχεδιάσουν δεντράκια, σπιτάκια. Σιγά σιγά μέχρι που να εξοικειωθεί το χεράκι τους. Οπότε μελλοντικά ίσως αγαπήσουν την τέχνη της ζωγραφικής και αργότερα ασχοληθούν και πιο συστηματικά με αυτήν. Πάντως είναι ευχάριστη δημιουργία η ζωγραφική, ευχάριστα χρώματα, ευχάριστα σχέδια και σχήματα. Εγώ θα τους δείξω τα βασικά, γιατί και εγώ αυτοδίδαχτη είμαι. Απλά μερικά βασικά πραγματάκια έτσι για να δώσουμε χαρά στα παιδάκια, που τα ίδια τα παιδάκια είναι η χαρά της ζωής. Πιο πολύ ουσιαστικά σε τεχνικά στοιχεία θα τους δείξεις. Ναι, θα ξεκινήσουμε με μολυβάκι, με σχέδιο. Θα μάθουν πώς να σχεδιάζουν ένα σπιτάκι, ένα λουλουδάκι, μία γλάστρα, τα απλά, τα καθημερινά. Ένα βιβλίο, ένα οποιοδήποτε σχεδιάκι με το μολυβάκι τους. Και σιγά σιγά αν θέλουν, επειδή θα έχουν φέρει τα χρωματάκια τους, μπορούν αυτά να περάσουν στη δεύτερη διαδικασία να τα χρωματίσουν. Ένα φεγγαράκι, ένα ουρανό, ένα ήλιο, πρασινάδα, τα πάντα. Αυτά θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να τα βάλουμε σε ευχάριστες καταστάσεις και σε ευχάριστα χρώματα, γιατί είναι οι παιδικές ψυχούλες πάντα αγνές και ευχάριστες. Ο Δήμος Νησίρου προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου τσιμεντόστρωσης συνδρόμου στην περιοχή Κύρα με συνολικό προϋπολογισμό 355.000 ευρώ. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι 24 Αυγούστου. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγησης των προσφορών ορίζεται 31 Αυγούστου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2242 36 05 14.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου επιστρέφει για 5η χρονιά στην κινηματογραφική ομορφιά Ακριτικό νησί. Συνολικά 24 ντοκιμαντέρ, 18 μεγάλου μεσαίου μήκους και 6 μικρού μήκους από 18 διαφορετικές χώρες θα παρουσιαστούν στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου πέρα από τα σύνορα, που θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 30 Αυγούστου στο Ακριτικό νησί του Καστελορίζου. Για ακόμη μια φορά, στο επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ συμμετέχουν αξιόλογα δείγματα της κινηματογραφικής τέχνης από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα. Ας ακούσουμε την Ειρήνη Σαρίολου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεσμού και διευθύντρια του ΙΔΙΣΜΕ, για το ενδιαφέρον πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης. Πέρα από τα σύνορα. 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στο Καστελόριζο. 23 με 30 Αυγούστου 2020. Ταινίες και πολιτιστικά δρόμενα στο Καστελόριζο. Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Έχουμε ένα σύνθημα, θέλουμε να φέρουμε όλο τον κόσμο στο Καστελόριζο και να μεταφέρουμε την ιστορία και τον πολιτισμό του Καστελορίζου στα πέρατα της Οικουμένης. Γι' αυτό το λόγο κάθε χρόνο διοργανώνουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά και η πανδημία δυσκόλεψε περισσότερο την όλη διοργάνωση. Παρά τα αυτά λάβαμε περισσότερα από 300 ντοκιμαντέρ από 50 διαφορετικές χώρες. Ρεκόρ συμμετοχών. Εντάξει, δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, αλλά αν αναλογιστείτε τις συνθήκες, πραγματικά νομίζω τα πήγαμε καλά. Η Προκριματική Επιτροπή επέλεξε 24 ταινίες από τις 300, τις καλύτερες 24, να διαγωνιστούν. Οι 24 αυτές ταινίες τεκμηρίωσης προέρχονται από 18 διαφορετικές χώρες. Να σας θυμίσω τα βραβεία που υπάρχουν. Είναι το βραβείο καλύτερου ιστορικού ντοκιμαντέρ, βραβείο καλύτερου κοινωνικοπολιτικού ντοκιμαντέρ, ειδικό βραβείο μεσογειακής φιλίας που δίνει το ΕΚΟΜΕ, το βραβείο καλύτερου μικρού μήκους ντοκιμαντέρ. Από φέτος θα έχουμε και το βραβείο καλύτερου ελληνικού ντοκιμαντέρ, καθώς και το ειδικό βραβείο του Οδυσσέα με χορηγία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Mm-hmm. Να σας πω ότι όλη η προσπάθεια τελεί εδώ και 5 χρόνια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεκριμένα υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, και αυτό γιατί η μεγαλύτερη κοινότητα Καστελοριζιών, όπως γνωρίζετε, ζει και ευημερεί στη μακρινή Αυστραλία. Είναι 100.000 άνθρωποι στα ανώτατα αξιώματα της Αυστραλιανής κοινωνίας. Οπότε είναι πολύ μεγάλη τιμή, βέβαια, ότι η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού έχει αποδεχθεί την πρόσκλησή μας και μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια ηθικά πρώτα-πρώτα, και έχουμε και την αρρωγή, όπως σας είπα, του ειδικού βραβείου του Οδυσσέα. Είδεστε τα τελευταία χρόνια γενικότερα στο φεστιβάλ να ανακατεβαίνουν αρκετοί σημαντικοί, έτσι, καλλιτέχνες, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Φέτος θα έχουμε κάποιες σημαντικές παρουσίες στο Καστελόριζο. Οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, φέτος το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Αμερικής, του Ισραήλ και της Αυστραλίας. Πρώτα-πρώτα στην έναρξη αναμένουμε και τους τρεις πρεσβευτές να μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Εξαιρετικά σημαντικό γεγονός. Έχουμε κάθε χρόνο στο πλαίσιο του φεστιβάλ ένα τιμόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Φέτος το τιμόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα είναι το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του Τμήματος Κινηματογράφου και μέλος της Κριτικής Επιτροπής, ο καθηγητής κύριος Ιωσιφέλης, θα είναι επίσης μαζί μας. Παράλληλα με το τιμόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα έχουμε και το τιμόμενο μέσο ενημέρωσης. Mm-hmm. Φέτος το τιμόμενο μέσο ενημέρωσης είναι ο όμιλος Alter Ego Media. Άρα θα παρακολουθήσει και θα μεταδώσει ζωντανά το φεστιβάλ, το Mega, οι εφημερίδες Τα Νέα, Καθημερινή, το One Channel και το NGR διαδικτυακά.
Στην τελετή έναρξης θα έχουμε... Υπάρξουν φέτος εκπλήξεις στην τελετή έναρξης. Κοιτάξτε, έχουμε... Τι ετοιμάζετε? Ετοιμάζουμε, θα προβληθεί η ταινία του Νίκου Σκαρέντζου, μια νέα παραγωγή, Μάρκος λέγεται, με θέμα το έργο του πατριάρχη του Ρεμπέτικου, του Μάρκου Βαμβακάρη. Μέσα στην ταινία αυτή τραγουδάει η εξαιρετική Σοφία Παπάζογλου και θα ακολουθήσει συναυλία της στο πέρας της προσβολής. Mm-hmm. Στη λήξη θα έχουμε σε παγκόσμια πρώτη προβολή ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, Saving North λέγεται. Πρώτη φορά θα προβληθεί στο Καστελόριζο και θα ακολουθήσει η συναυλία του Δημήτρη Μπάση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις για μικρούς και για μεγάλους. Να αναφέρω ότι μαζί μας θα είναι το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και θα κάνει εκπαιδευτικά μαθήματα ιστορίας, λογογραφίας για τα παιδιά του Καστελορίζου. Θα έχουμε το Θέατρο Σκιών του Αλέξανδρου Μελισσινού, τα μαθήματα ελεύθερης κατάδυσης με τον Ρομπέρτο Κάλιτς. Θα έχουμε δύο διεθνή πάνελ για να συζητήσουμε με τη Γενική Διευθύντρια του BBC και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ένα θέμα που απασχολεί έτσι την παγκόσμια κοινότητα, το whistleblowing. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται ακριβώς στα ελληνικά, αλλά είναι ο Assange, ας πούμε, είναι εκπρόσωπος mm-hmm. αυτού του. Είναι οι άνθρωποι που αφήνουν να διαρρεύσουν δημόσια έγγραφα προς όφελος της κοινωνίας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα... Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου είναι από τα σημαντικότερα event για το Καστελόριζο. Θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε έτσι το κλίμα αυτών των ημερών πώς είναι. Κοιτάξτε, οι 24 ταινίες που διαγωνίζονται σημαίνει ότι 24 σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ, Έλληνες και ξένοι, θα παρακολουθήσουν το φεστιβάλ. Παράλληλο που σας είπα, θα το παρακολουθήσουν βέβαια και εκπρόσωποι της πολιτείας. Ο Γενικός Γραμματέας Απόθυμου Ελληνισμού θα είναι στην έναρξη. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Βέβαια, η Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα είναι στην έναρξη. Θα έχουμε πολλούς εκπροσώπους από το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι τρεις πρεσβευτές, όπως σας είπα, θα είναι στην έναρξη. Θα έχουμε μια εξαιρετική φωτογραφική έκθεση «Εκεί που σταματάει ο χρόνος», Καστελόριζο λέγεται, του Χρήστου Σημάτου. Στη Δημοτική Αίθουσα Μεγίστης θα προβληθούν παράλληλα, εκτός από το διαγωνιστικό κομμάτι, θα υπάρχει το πανόραμα όπου θα προβληθούν και κάποιες άλλες ταινίες, μεταξύ αυτών και η υποψήφια για Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ ταινία, Honeyland λέγεται, είναι μια παραγωγή της Φίρομ, μια εξαιρετική ταινία, αμερικανό βόρειο-μακεδονική παραγωγή, έτσι να το πούμε. Και στο πανόραμα υπάρχουν και άλλες 14 ταινίες, μεταξύ αυτών και κάποιες ταινίες που μας ζήτησαν να προβάλλουν οι ίδιες οι πρεσβείες. Έναν Αύγουστο διαφορετικό από τους άλλους υποδεχόμαστε όλοι, αφού θα είναι ο πρώτος και ίσως ο μοναδικός που στα νησιά από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο μικρό δεν θα τηρηθεί φέτος το έθιμο των πανηγυριών, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα των νησιωτών. Από τα μέτρα για την αποτροπή διασποράς που του κορονοϊού δεν γλίτωσαν τα πανηγύρια δυστυχώς, που αποτελούν το σήμα καταθέν για το ελληνικό καλοκαίρι στα νησιά μας. Την ισχύρη ταυτότητα του Νοτίου Αιγαίου ως διεθνή γαστρονομικό τουριστικό προορισμό αναδεικνύει το νέο διαφημιστικό σποτ για την γαστρονομία στο πλαίσιο της σαφούς στόχευσης της περιφέρειας στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος μέσω της γαστρονομικής διάστασης. Η στρατηγική αυτή υπηρετήθηκε κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών με πολυεπίπεδες δράσεις και πλήστα εργαλεία από την πλευρά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ας δούμε το ενδιαφέρον πραγματικά βίντεο.
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου της Κώνα κοινώνει με έκτακτο δελτίο πρόβλεψης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης, η επικινδυνότητα είναι στην κατηγορία 3. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος είναι αύριο και ο Σεβατιζόμενος Μητροπολίτης Κώου και Ενισήρου, κύριος Ναθαναήλ, θα χωροστατήσει στον Όρθρο και Θεία Λειτουργία κατά την εορτή του Αγίου Χριστού, εκπρεβέζει στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στις 7 το πρωί. Ενώ στον Πανηγυρικό Εσπερινό, στο Ιερό Εξοκλήσει Μεταμορφώση του Σωτήρος, Κώ θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας, κύριος Ιερεμίας, και στο Ιερό Εξοκλήσει Μεταμορφώσεις του Σωτήρου στην Κέφαλο θα χωροστατήσει τον Πανηγυρικό Εσπερινό ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κώου και Νησίρου, κύριος Ναθαναήλ, επίσης στις 7 το απόγευμα. Πάμε τώρα στην ατζέντα των εκδηλώσεων του ΔΟΠΑΒ στο πλαίσιο θερινών υποκρατίων. Αφιέρωμα στην Χάρης Αλεξίου διοργανώνει ο ΔΟΠΑΒ σήμερα στις 9 το βράδυ στο Ιστορικό και Αλογραφικό Μουσείο της ΚΟ με την Κωνσταντίνα Μεταξά στην αφήγηση και στο τραγούδι και υπεύθυνο ορχήστρας τον Άσο Σταυριανό. Η εκδήλωση μουσικορευτική παράσταση με θέμα Σεριάννη στην Κρήτη στο Θεατράκι Τσιγκούρα στην Κέφαλο αναβάλλεται κατόπιν συνεννόηση με τους συνδιοργανωτές λόγω πένθους. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών. Από τον ΔΟΠΑΒ εκδόθηκε συλληπιτήρια επιστολή στις οικογένειες των εκλειπώντων. Στη συνέχεια των θερινών υποκρατίων, ποιητική βραδιά με ποίηματα των δύο κόων ποιητών της ελληνιστικής εποχής, Θεόκριτου και Ηρώνδα, διοργανώνει το Διεθνές Υποκράτιο Ίδρυμα ΚΟ με την υποστήριξη του ΔΟΠΑΒ την Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στον Άβλιο Χώρο του Μελάθρου. Απαγγέλουν Σμάρο Παρισίδη, Μαρία Φρατζή και Δημήτρης Παπαστεριάδης και σχολιάζουν ο Θεοδόσης Διακογιάννης και η Μαρία Φρατζή. Συναυλία αφιέρωμα στους μεγάλους δημιουργούς Γιάννη Παπαϊωάννου και Απόστολο Καλδάρα διοργανώνει ο ΔΟΠΑΒ στην 5η στις 9 το βράδυ στο Ρωμαϊκό Οδείο. Συμμετέχουν οι μουσικοί Ιπποκράτης Πατάκος στην κιθάρα και τραγούδι, Κυριάκος Παπούλης Μπουζούκι και τραγούδι, Ευγένιος Καζάντης Μπουζούκι, Μεχμέτης Ελεπής Ακορντεόν, Άννα Νικητιάδη Κρουστά και φιλική συμμετοχή Αφεντούλα Ραζέλη. Επιμέλει και παρουσίαση κειμένων Γιάννης Σχουλής. Ενώ για κρατήσεις θέσεων στο www.exas.gr. Τα φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα στην πόλη της ΚΟ είναι τα συστεγασμένα φαρμακεία των Καβουκλή στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 21 και στο Πυλί το φαρμακείο της κυρίας Αναστασίας Παλατζίδου. Πάμε αμέσως τώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Ο πρόεδρος του ΣΕΜΕΚ, δημοσιογράφος και συντάκτης των αθλητικών στην εφημερίδα Το Βήμα της Κώστα της Πίτσης, αναφέρεται στις μεγάλες επιτυχίες του ΟΑΟ Πηλίου και του ΙΣΑΕ Δικαίου και τη σημαντικότητα που έχουν για την περαιτέρω πορεία και πρόοδο του ΚΟΑΚΟΥ αθλητισμού. Επίσης, αναφέρθηκε σε όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες του νησιού μας και το ποια θα είναι η πορεία τους στις τοπικές κατηγορίες που θα συμμετάσχουν. Ο κ. Στάθης Πίτσης εξέφρασε τη χαρά που για την δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, δημοτικών και ιδιωτικών, τονίζοντας ότι αυτές θα δώσουν το κίνητρο και τις ευκαιρίες σε περισσότερα παιδιά να εντρυφήσουν στον αθλητισμό γενικότερα. Το ρεπορτάζ έχει ο Στέργος Χατζηστέργος. Ανεβήκαμε επίπεδο μετά από πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έγιναν πολλές προσπάθειες όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια ομάδα μας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Βέβαια, συγκυριακά είναι η πιο δύσκολη περίοδος οικονομικά για να σταθεί μια τέτοια ομάδα, αλλά πιστεύω και βλέπω ότι στο Ναό Πηλίου γίνεται μια καλή προσπάθεια, κυρίως για να αντέξει οικονομικά η ομάδα, γιατί αυτό είναι το κυριότερο, και βλέπω ότι το νησί να έχει αγκαλιάσει λίγο την ομάδα. Εύχομαι να συνεχιστεί αυτό και μετά το χειμώνα, όπου θα αρχίσουν τα προβλήματα. Αλλά σίγουρα είναι μια μεγάλη επιτυχία για ένα μικρό νησί σαν την ΚΟ και ειδικά ένα χωριό σαν το Πηλί να έχει μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θεωρείτε ότι το Πηλί θα εκπροσωπήσει όχι μόνο το Πηλί αλλά και όλο το νησί? Σίγουρα εκπροσωπεί ούτως ή άλλως όλο το νησί. Θεωρώ ότι έχει το καλύτερο υλικό από ντόπιους ποδοσφαιριστές και επειδή δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε μόνο με τους ντόπιους ποδοσφαιριστές σε τέτοια επίπεδα, βλέπω ότι έχουν γίνει και κάποιες καλές μεταγραφικές κινήσεις. Το θετικό είναι ότι δεν έχει γίνει αλλαγή, είναι σαν να υπάρχει συνέχεια, καθώς είναι μέσα και ο Θοδωρής και άλλα μέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου εμπλουτισμένα με νέα μέλη. Ο Πέτρος, ο Κεφαλιανός, ο νέος πρόεδρος, είναι ένας έμπειρος, όχι παράγοντας, αλλά ένας έμπειρος άνθρωπος του ποδοσφαίρου, από παίχτης, προπονητής, παράγοντας, γνωρίζει τα προβλήματα, γνωρίζει τα του ποδοσφαίρου και πιστεύω ότι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του θα βοηθήσουν την ομάδα. Πάντως είναι πάρα πολλά άτομα που τρέχουν για την ομάδα και αυτό είναι το θετικό.
Έχουμε και άλλη μια ομάδα από το Πηλή, την Αθλητική Ένωση Δικαίου, που και αυτή κατάφερε με το σπαθί της, θα έλεγα, να ανέβει και εκείνη σε εθνική κατηγορία, στη γάμα εθνική. Πώς θα καταφέρνει το Πηλή σε σχέση με την ΚΟΚΙ, έχει δύο ομάδες εθνικές κατηγορίες, ενώ οι δικές μας ομάδες, οι δικές μας εισαγωγικά της πόλης, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ δεν τα έχουν καταφέρει. Ήταν η χρονική ευκαιρία του Πηλιού, η περσινή και η φετινή, πιστεύω. Γίνεται χρόνια γίνεται μια καλή προσπάθεια στα τμήματα της ΑΕ Δικαίου και πιστεύω ότι φέτος ήταν η δικαίωση, αλλά πάλι είπαμε είναι το δύσκολο να στηριχτούν οικονομικά αυτές οι ομάδες. Ο Δημήτρης Τζομάκας, οι παράγοντες όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουν με τα παιδιά συγκροτημένα, μεθοδικά και πιστεύω ότι δικαιώθηκαν φέτος. Γενικά πάντα στις εκλογές της ΑΕΚΟ τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν βρίσκονται άνθρωποι, αλλά στο τέλος όλο και κάποιος βρίσκονται, κάποια άτομα και βοηθάνε την ομάδα να στηριχτεί και να παραμείνει. Πιστεύω ότι και τώρα, έστω και την τελευταία στιγμή, θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι, ήδη γίνονται κάποιες ζυμώσεις, μπορούμε να πούμε, για να διατηρηθεί αυτή η ιστορική ομάδα έστω στα τοπικά πρωταθλήματα του ποδοσφαίρου. Απ' την άλλη πλευρά γίνεται και στη Δόξα μια προσπάθεια. Ήταν τα τελευταία χρόνια στην Α κατηγορία, όπου τα προηγούμενα χρόνια δεν ανήκε, ήταν μόνο στο Β τοπικό. Πέρυσι και πρόπερσι αγωνίστηκε στο Α τοπικό. Έδειξε ένα καλό πρόσωπο και εκεί πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν. Η αναγέννηση ανέβηκε, έκανε πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Φτιάχνει και το γήπεδο, ανακαινίζεται το γήπεδο. Πιστεύω ότι και εκεί θα είναι μια πολύ δυνατή έδρα. Ο Νικαγόρας Κεφάλου. Ο Νικαγόρας με τα γνωστά του προβλήματα θα παραμείνει στο τοπικό. Κυρίως στηρίζεται στους ποδοσφαιριστές του χωριού. Επενδύει εκεί. Κρατάει χαμηλούς τόνους ακόμη. Μετράει τις δυνάμεις τους και βλέπει σιγά σιγά. Εάν είναι να κάνει το επόμενο βήμα τα επόμενα χρόνια και μπορεί να τα καταφέρει, πιστεύω ότι θα το προσπαθήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, είναι αλήθεια, να πάει σε ανώτερες κατηγορίες. Ο αντίμαχος κινείται καλά στις ακαδημίες. Βλέπω ότι ξεκινάνε από τα χαμηλά τμήματα και ίσως φτάσουν στο ανδρικό. Αλλά αυτή τη στιγμή κάνουν πολύ καλή δουλειά στα τμήματα υποδομής με ανθρώπους που έχουν δουλέψει στον αντίμαχο, που έχουν ξαναδουλέψει με παιδιά και στείλουν σιγά σιγά έτσι ώστε να επανέλθει η ομάδα. Ο Πάοκο ίσως είναι η ευκαιρία του να ανέβει κάποια στιγμή. Όλο γίνονται προσπάθειες. Την τελευταία στιγμή δεν ανεβαίνει, μη ανεβαίνει. Αλλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα του ΠΑΟΚ. Ο Όμιλος επιστρέφει στις ανδρικές κατηγορίες. Να δούμε και το γήπεδο, αν φτιάξει, αν θα το βοηθήσει και σε αυτή την προσπάθεια. Και πιστεύω ότι ήταν καλό να δουλεύουν τα παιδιά, και καθώς ο Γιάννης Μανούσογλου δούλευε κυρίως με παιδιά της ακαδημίας του, και είναι καλό να έχουν παραστάσεις από ανδρικά τμήματα. Μετά από πολλά χρόνια βλέπουμε επιτέλους το παλιό γήπεδο Ανταγόρας να παίρνει το δρόμο του και να πρασινίζει. Όπως είπες και εσύ, πιστεύουμε ότι από αρχές Σεπτεμβρίου, τέλη Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί, τέλος πάντων είναι και Οκτώβριος, έχουν περάσει τόσα χρόνια, ένας-δύο μήνες, δεν είναι η αλήθεια ότι δεν θα μας πειράξουν τόσο, αλλά οι ανάγκες ήταν πάρα πολύ μεγάλες για τα σωματεία. Είχαμε πολλές ομάδες οι οποίες δεν είχαν γήπεδα να προπονηθούν. Βλέπαμε το πρόβλημα που υπήρχε με το Φιλίνος, πηγαίναν στο Ζιπάρι, δεν υπήρχαν ώρες, πηγαίνανε βράδυ, ακόμη και παιδιά προπονούντουσαν βράδυ. Ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση. Και το γήπεδο αυτό, όχι μόνο ιστορικά, αλλά θα δώσει ουσιαστικές λύσεις στις ανάγκες του ποδοσφαίρου, του τοπικού ποδοσφαίρου. Ας ελπίσουμε να γίνει γρήγορα, να μπουν οι ομάδες, να το χαρούνε και να ξαναπάρει ζωή εκείνο το γήπεδο. Βέβαια, βλέπουμε και άλλες εγκαταστάσεις. Ανακαινίστηκε και αντικαταστάθηκε το παρκέ στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Ευχόμαστε σε 4 χρόνια, ας είναι και 4 χρόνια, τι να κάνουμε, αργεί λίγο, αλλά ευχόμαστε να δούμε και το νέο κλειστό στο Πηλή, στο Λινοπότη. Ακούγεται, υπάρχουν προτάσεις και για κλειστό στο τρίγωνο του Δήμου Ηρακλειδών. Μακάρι, εύχομαι την επόμενη πενταετία να έχουμε τουλάχιστον μία νέα δομή, και αυτή να είναι το Πηλή, και την επόμενη δεκαετία σε έχουμε άλλη μία νέα δομή, το γήπεδο μπάσκετ στο τρίγωνο Ηρακλειδών. Κύριε Πίτση, όλη η κατασκευή νέων αθλητικών χώρων θα βοηθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη του αθλητισμού στο νησί μας, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, ακόμα και στο στίβο. Θα μπει καινούριο ταρτάν στο στάδιο, θα μπουν νέοι προβολείς στο στάδιο. Βλέπουμε ένα οργασμό έργων, αθλητικών έργων. Θεωρείτε ότι το αξίζει η αθλητική σαν νεολαία της ΚΟ? Σίγουρα το αξίζει, και όχι απλώς το αξίζει. Το έχει αγκαλιάσει ήδη, και ακόμη τώρα που δεν υπάρχουν οι τόσες υποδομές, βλέπουμε ότι η νεολαία θέλει να αθλείται. Πηγαίνει προς τον αθλητισμό, είτε είναι στίβος, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ. Δεν έχει, δεν είναι
το κυριότερο, το που θα πάει, αλλά το να πάει στον αθλητισμό. Και πιστεύω ότι με τις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις θα αγκαλιάσουν ακόμη περισσότερο τον αθλητισμό. Τώρα για τον πρωταθλητισμό είναι ένα άλλο θέμα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι τα παιδιά να αγκαλιάσουν τον αθλητισμό και αργότερα όσοι μπορούν ας κάνουν και πρωταθλητισμό. Και για να μην ξεχάσουμε και για τους κολυμβητές μας, δύο παιδιά πήγαν σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Οι φωνές δυναμώνουν για τη δημιουργία ενός κολυμβητηρίου. Ποια είναι η άποψή σας? Είδαμε ότι χωρίς κολυμβητήριο είχαμε διακρίσεις. Πού να είχαμε και κολυμβητήριο? Άλλο ένα πάγιο αίτημα τόσων χρόνων. Οι εκάστοτε δημοτικές αρχές υπόσχονταν για ένα κολυμβητήριο. Τώρα δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο σε αυτό. Είναι λίγο μακριά, θεωρώ. Μακάρι να διαψευστώ και κάποια δημοτική αρχή, περιφέρεια, όποιος θέλει, ας είναι και στην τελική και ιδιώτης, μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, εφόσον δεν μπορεί το κράτος και έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί. Αλλά βλέπουμε ότι τα παιδιά μας, χωρίς τις ανάλογες υποδομές, ότι μπορούν και διακρίνονται. Φανταστείτε να είχαμε και υποδομές. Σίγουρα χρειάζεται περισσότερη υπομονή, δύναμη, θέληση αυτή την περίοδο που όλοι μας είναι μια δύσκολη περίοδος. Πιστεύω όμως ότι οι άνθρωποι αγαπάνε τον αθλητισμό, τον έχουν αγκαλιάσει και οι παράγοντες. Και θεωρώ ότι παρά τις δυσκολίες θα συνεχίσουν να προσφέρουν. Και αυτό είναι το σημαντικό. Αθλητική γιορτή διοργανώνει η Αναγέννηση Ασφενδιού με την υποστήριξη του ΔΟΠΑΒΣ και της κοινότητας Ασφενδιού στο πλαίσιο των Θερινών Ιπποκρατίων 2020 το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Πάρκο Κιαπόκα στο Ζιπάρι. Η εκδήλωση περιλαμβάνει βράβευση της ανδρικής ομάδας ποδοσφαίρου για την άνοδο στην Α κατηγορία Δωδεκανήσου και συναυλία με την Κριστίνα Καλωτίνη, Ευρύκλεια Κατσάβορου και Χάρη Καματερό. Ο Αθλητικός Σύλλογος Έσπερος ΕΚΟ παρουσιάζει σήμερα τις προπονητικές εμφανίσεις των τμήματων υποδομής του. Οι στολές είναι ψηφιακή σχεδίασης και εκτύπωσης διπλής όψης. Τα χρώματα είναι πράσινο, άσπρο και χρυσό. Θα δίνονται σε όλους τους αθλητές ηλικίας 6 έως 18 ετών και θα συνοδεύονται από φόρμα και τσάντα. Πάμε αμέσως τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από το COS TV. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.